Νιόρκη για πρώτη αποτίμηση των επαφών του Αλέξη Τσίπρα. Να καλησπερίσουμε τώρα τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, τον κύριο Νίκο Παπά, που συνοδεύει τον Πρωθυπουργό στο ταξίδι του στη Νέα Υόρκη. Κύριε Παπά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Κάτζου, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Το πρώτο ερώτημά μου έχει να κάνει με το κλίμα που υπάρχει για την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική. Πολλά ακούγονται ότι οι ομογενείς δεν πήγαν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ότι έχουν θυμώσει εισαγωγικά για τον Σκοπιανό. Τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η αλήθεια? Δεν ξέρω τώρα ποιος τα λέει αυτά και γιατί τα λέει. Εμείς κάναμε και χθες μια πάρα πολύ ωραία συνάντηση με την ομογένεια εδώ. Κάποιοι ενδεχομένως να προσεύχονται να υπήρχαν τέτοιου τύπου προβλήματα και να βολεύονται με την εικόνα μιας χώρας η οποία είναι φοβική και προς τα έξω, προς τη διεθνή κοινότητα και προς τους γειτονές της. Η Ελλάδα έχει κερδίσει πάρα πολύ διεθνώς. Έκανε δύο αναφορές στην Ελλάδα ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Αρκτήρια ομιλία του κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Να κάνει μία αναφορά η οποία είχε να κάνει με την αρχαία ελληνική ιστορία, παραθέτοντας ένα κομμάτι από το Θουκυδίδη για τον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Και έκανε βεβαίως και αναφορά στην πάρα πολύ θετική Συμφωνία των Πρεσπών και την προοπτική οριστικής επίλυσης του προβλήματος με τους γειτονές μας. Η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει. Υπάρχει και ο σεβασμός και η συνειδητοποίηση του εκτοπίσματος που έχει η χώρα συνολικά στη διεθνή κοινότητα και στην ευρύτερη γεωπολιτική πραγματικότητα. Νομίζω ότι καλά θα κάνουν όλοι με αυτή τη νέα πραγματικότητα να συμβιβαστούν και να μην κινούνται από ελαττήρια τα οποία αντιστοιχούν σε μια Ελλάδα η οποία φοβόταν και τη σκιά της. Μάλιστα. Ένα από τα στοιχήματα της κυβέρνησης στο επόμενο διάστημα είναι η προσέλκυση των επενδύσεων. Και γνωρίζω ότι συναντήθηκε και ο Πρωθυπουργός και εσείς με κορυφαίους Αμερικανούς επενδυτές. Είναι έτοιμοι να επενδύσουν στην Ελλάδα? Φοβούνται μήπως την πολιτική αστάθεια? Φοβούνται πρόορες εκλογές, κύριε Παπά? Νομίζω ότι έχει φύγει ο παράγων αστάθεια από τον ορίζοντα και το δικό τους. Και αυτό αποτυπώνεται στο γεγονός ότι και εκ μέρους αμερικανικών εταιριών έχουμε πάρα πολύ σημαντικές επενδύσεις το τελευταίο διάστημα ήδη στην Ελλάδα. Να σας πω για παράδειγμα την ολοκλήρωση της συμφωνίας για τον αιώριο της Ήρου. Το ενδιαφέρον που επέδειξε η ίδια εταιρεία ελληνοαμερικανικών συμφερόντων και για τα άλλα δύο ναυπηγεία. Να σας πω τις μεγάλες επενδύσεις που έχει κάνει η μεγάλη αλυσίδα ξενοδοχείων, η Wyndham. Έχουμε επενδύσεις από εταιρείες λογισμικού πάρα πολύ σημαντικές. Έχουμε την Philip Morris, την καπνοβιομηχανία, η οποία έχει ήδη επενδύσει στη χώρα μας. Άρα λοιπόν έχει ανοίξει ο επενδυτικός ενάρετος κύκλος αυτή τη στιγμή, τον οποίο εδώ πέρα θέλουμε και να ενισχύσουμε. Συναντήσεις του Πρωθυπουργού με μεγάλους επενδυτικούς οίκους έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Παραθέτουμε τα μακροοικονομικά και τα δημοσιονομικά στοιχεία μας, τα οποία είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Τα μηνύματα είναι πάρα πολύ σαφή, ότι και οι στόχοι μπορούν να τηρηθούν και να ασκηθεί η κοινωνική πολιτική η οποία είναι απολύτως αναγκαία και νομίζω και αυτό το ταξίδι έρχεται να προστεθεί στις θετικές κινήσεις, στις θετικές ειδήσεις οι οποίες πυκνώνουν κάθε μέρα για την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Και βέβαια μου δίνετε πάσα να σας κάνω την ερώτηση για τις συντάξεις. Και το λέω, η Δευτέρα είναι μεγάλη μέρα. Έχουμε την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού και εκεί νομίζω ότι θα αποκαλυφθεί εάν θα είναι μέσα η περικοπή ή μη των συντάξεων. Επειδή μου είπατε ότι παραθέτεται σε όλους αυτούς τους επενδυτές τα στοιχεία τα μακροοικονομικά, που κάποια είναι καλύτερα, κάποια μένουν στάσιμα, αλλά υπάρχει μια βελτίωση, θεωρείτε ότι θα γλιτώσουμε τη συντάξη, την περικοπή των συντάξεων? Γιατί αυτό απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς συνταξιούχους, κύριε Παπά. Για να παραφράσω την γνωστή ρίση, Δευτέρα κοντή γιορτή. Έτσι. Εκεί θα υπάρξει και η σαφής έτσι, αποτύπωση και των δικών μας προθέσεων και των δυνατοτήτων που δίνει η πραγματικότητα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφές ότι τα δημοσιονομικά αλλά και η πορεία του ΕΦΚΑ είναι τέτοια που μας επιτρέπει να κάνουμε τις κινήσεις οι οποίες είναι αναγκαίες. Θέλω να θυμίσω ότι αυτές οι περικοπές και των συντάξεων και του αφορολογήτου ήταν απότοκα κακών στιγμών της διαπραγμάτευσης, τις οποίες προσπαθήσαμε και καταφέραμε να διορθώσουμε με τα λεγόμενα αντίμετρα. Εφόσον αυτή τη στιγμή η οικονομία μας πάει καλύτερα και αυτοί οι οποίοι επέμεναν για να ψηφιστούν αυτά τα μέτρα δεν είναι κομμάτι αυτή τη στιγμή των διαβουλεύσεων, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε τα βήματα τα οποία θα διασφαλίσουν, μάλιστα ότι δεν θα διαταραχθεί η θετική μακροοικονομική πορεία της χώρας. Εγώ να το εκλαμβάνω αυτό που λέτε και κλείνετε το μάτι στην περικοπή των συντάξεων. Θα το δούμε όμως τη Δευτέρα. Και η τελευταία μου ερώτηση. Δευτέρα, Ο Πάνος Καμένος... Ναι, ναι. Ο Πάνος Καμένος θα ρίξει την κυβέρνηση για το Σκοπιανό?
Και σας το ρωτώ ευθέως. Νομίζω ότι ο Πάνος ο Καμένος και οι βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων θα κάνουν ό,τι χρειάζεται για να μην διαταραχθεί η πορεία ανάταξης της χώρας. Και επειδή έχει έρθει και η ώρα έτσι εμπέδωσης μιας αποκατάστασης της δικαιοσύνης, η οποία είχε διαταραχθεί κυρίως κατά τα 5 χρόνια τα πρώτα των μνημονίων 2010 με 2015, αυτή η πορεία πρέπει να μείνει αδιατάραχτη και θα μείνει αδιατάραχτη. Νομίζω ότι υπάρχουν οι πλειοψηφίες στη Βουλή και η συμφωνία με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία να προχωρήσει, αλλά νομίζω ότι και μετά το δημοψήφισμα στη γείτονα χώρα θα έχουμε τη δυνατότητα να πείσουμε και τον Πάνο τον Καμένο και τους βουλευτές του ότι η ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας, του λαού μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά, για αυτή τη σύνδεση και για όλα αυτά που μας είπατε από τη Νέα Υόρκη, που βρίσκεστε και επιστρέφετε στο τέλος της εβδομάδας. Να είστε καλά.